Ο Ηρακλής Κοζάνης ήταν ο νικητής στο γειτονικό ντέρμπι με τον Πρωτέα Γρεβενών. Στο κλειστό της Κοζάνης επικράτησε με 97-81 και παρέμεινε σε τροχιά κορυφής ένα βαθμό πίσω από τον αίτητο Αργονάφτη Καλαμαριά, τον οποίο αντιμετωπίζει την επόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Παίξαμε ακόμα ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ήταν το έκτο νικηφόρος, ωραίο αποτέλεσμα της ομάδος. Η ομάδα πάει πάρα πολύ καλά, είναι σε καλό σημείο. Και αυτό φάνηκε και ιδίως όταν φορτωθήκαμε στην αρχή του αγώνα με φάουλο. Θα έπρεπε και αυτό είχαμε σχεδιάσει, αλλά τελικά δεν πέτυχε να κατεβάσουμε το μέσο όρο πόντων του Ηρακλή. Νομίζω τελικά δεν καταφέραμε συνάμει να κάνουμε αρκετά πράγματα. Σε κάποια σημεία ήμασταν καλοί, αλλά στο περισσότερο κομμάτι δεν καταφέραμε να είμαστε θετικοί στην άμυνα. Χάσαμε πολλά με την carry bound. Στο γκρουπ των πρωτοπόρων παρέμειναν και οι δύο σκούροι Κοζάνης που έφυγαν με το ροζ φύλλο αγώνα από την Αριδαία 77-55 την τοπική ομάδα. Την ανωδική του πορεία συνέχισε το Άργος Ορεστικό, καθώς επικράτησε στη Λάρισα του Αστέρα με 85-67. Στο βαθμολογικό πίνακα, Αργονάφτης Καλαμαριά στην πρώτη θέση με 16 βαθμούς, Ηρακλής Κοζάνης στους 15. Δυο σκούροι Φίνικας Λάρισα στους 14-13 βαθμοί για Πρωτέα Γρεβενών και Τιτάνες Παλαμά. Άργος Ορεστικό Βάος στους 11, Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Ιωαννίνων Αστέρας Λάρισα στους 10, στους 9 βαθμούς η Αριδαία, στην τελευταία θέση ο Αετός Κιλκής με 8 βαθμούς. Με νίκες συνέχισαν οι πρωτοπόροι στο περιφερειακό πρωτάθλημα της Α Ανδρών. Η Καστοριά παρέμεινε μόνη πρώτη και αίτητη, καθώς πέρασε νικηφόρα και από την Πτολεμαϊδα 69-49 το τελικό σκορ. Στο ντέρμπι της αγωνιστικής, ο Αριστοτέλης Φλόρινας νίκησε στο κλειστό της Κοζάνης στο Λασάνι με 81-63. Δεν θα έλεγα εύκολη, απλά μας μπήκανε κάτι στα συμπτικά μας. Ίσως από τα κακά παιχνίδια που κάναμε τις προηγούμενες αγωνιστικές, ίσως θέλαμε να αποδείξουμε, παρόλο την απουσία του Σπύρου, του Κέκελ, που ήθελα να αναφερθεί, που είναι τρομερή απώλεια για μας. Παίξαμε και γι' αυτό να πιστεύω και το δείξαμε μέσα στο γήπεδο. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής, Έαντας Αμιντέου Σιάτης στα 63-81, Βελβεντό Αρίωνας Πτολεμαϊδας 66-72 και Φίνικας Πτολεμαϊδας Πάο Κοζάνη στο ντέρμπι των Ουραγών 74-70. Στο βαθμολογικό πίνακα, Καστοριάτης στην πρώτη θέση με 14 βαθμούς, Αριστοτέλης Φλόρινα στη δεύτερη με 13. Βελβεντό Σιάτης στα Αρίωνας Πτολεμαϊδας Λασάνη στους 11, Άπουσου Πτολεμαϊδας Έαντας Αμιντέου στους 9 βαθμούς, στους 8 βαθμούς Φίνικας Πτολεμαϊδας και Πάο Κοζάνης.